Πρωί Κέλλη, αλλά λέω μακάρι να το δούμε. Μας πήραν όλοι οι φίλοι από εδώ πέρα να το κάνουμε εδώ. Αλλά εδώ υπάρχει και πολλής κόσμος, καταλαβαίνεις. Εδώ η γάμη δεν είναι με 100 άτομα και 50. Εδώ μιλάμε πάνω από 500.000 άτομα. Και λίγα λέω. Μας έχει γήπεδο. Ο χρόνος άλλοτε στο ζευγάρι λειτουργεί ως σύμμαχος, άλλοτε ως εχθρός. Στη δική μας την περίπτωση έχουμε περάσει τόσα μαζί που όταν γυρίσεις καμιά φορά το κεφάλι σου πίσω, όσο και να θες η ίδια η ζωή σου οδηγεί να κοιτάς μπροστά, όταν γυρίζεις το κεφάλι σου πίσω και βλέπεις τη ζωή σου με τον άνθρωπο που είσαι και αγαπάς και πρέπει πιστεύω να το κάνεις, αντιλαμβάνεσαι και την αξία της συμβίωσης και της αγάπης που πρέπει να δίνει ένας προς τον άλλον, γιατί αυτή είναι μια δοκιμασία. Πολλές φορές, όπως λέω πάντα στη ζωή μου, πιάνουμε τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι, να μην αντέχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Πόσο άλλοτε όταν έχουμε και έναν άνθρωπο μαζί που πρέπει να ζήσουμε. Και είναι τόσο απλό, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, όπως το λέω, βρίσκονται και πρέπει να συμβιώσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους, που ακούγεται λίγο δύσκολο και βαρύ. Αλλά τελικά είναι το ταξίδι και η προσπάθεια που μετρά. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον όσο γίνεται αγαπημένοι και όσο να μαλώνουμε με εντάσεις, να σκοτωνόμαστε εισαγωγικά δηλαδή, όχι αληθινά, να βγαίνουν τα ξύβη και τα σπαθιά, η αγάπη και αυτό που τελικά σκεπάζει τα πάντα είναι αυτό το σεντόνι της αγάπης. Γιατί μπορεί